Κύριε Σταραγιώτη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα, κύριε Στεριόπουλε, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Υποχρέωσή μας, άλλωστε, πρέπει να ακούσουμε τις δικές σας θέσεις μετά τα όσα ακούσαμε το Σαββατοκύριακο από τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο στην ομιλία, αλλά και στην πολύ ωραία συνέντευξη τύπου που έδωσε στους δημοσιογράφους. Βγήκανε πολλές ειδήσεις. Πάμε να δούμε τώρα πώς όλα αυτά κατεβαίνουν πρακτικά σε επίπεδο εφαρμογής, διότι μιλάμε για αναγκαία μέτρα ανάπτυξης και για εφικτές αλλαγές προς όφελος του πολίτη. Η φιλοσοφία της ομιλίας του Πρωθυπουργού σε αυτή την πανελλήνια έκθεση ήταν τελείως διαφορετική από τις προηγούμενες. Ήταν πιο συγκρατημένος, πιο ρεαλιστής, θα έλεγε κανείς, παρά το γεγονός ότι τώρα μιλάει εκτός μνημονίων. Έτσι. Ακριβώς. Εγώ θα πιαστώ από μια λέξη που αναφέρατε, το εφικτές. Και το ρεαλιστικές. Μετά το καλοκαίρι του 2015 θεωρώ ότι έχουμε γίνει όλοι πολύ πιο ρεαλιστές. Από εκεί και πέρα είναι πράγματι η πρώτη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία διοργανώνεται μετά από 8 χρόνια μνημονίων, σκληρών μέτρων λιτότητας, τα οποία τα ζήσαμε στην καθημερινότητά μας όλοι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, χαίρομαι, γιατί παρουσίασε αναλυτικά το όραμα και τους στόχους που έχει η χώρα, που έχει αυτή η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια ανά τομέα. Δεν ήταν μια γενικόλογη ομιλία, μια ομιλία με ευχολόγια, αλλά παρουσίασε τομέα-τομέα τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, η δίκαιη ανάπτυξη που έχει τονίσει πολλές φορές, αλλά και να ξεκινήσουν, έχουν ξεκινήσει ήδη να συνεχιστεί η επούλωση των πληγών. Έχει προηγηθεί και ένας δομικός ανασχηματισμός, κάποιοι τον είπαν ανασχηματισμό, που πάει σε εκλογές. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, τελικά κατάλαβαν όλοι ότι δεν πάμε γρήγορα σε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θέλει να πάει σε εκλογές κοντά στο Μάη, αλλά τι καταλαβαίνουμε εμείς δημοσιογραφικά, ο Πρωθυπουργός λέει θέλω να εξαντλήσω την τραγωδία, αλλά αντιλαμβάνονται όλοι ότι υπάρχει περίπτωση να πάμε σε μαζικές εκλογές το Μάη, δηλαδή να στηθούν όλες οι κάλπες μαζί. Εγώ θα ξεφύγω λίγο από την εκλογολογία. Καλά γιατί κάνετε, γιατί τώρα θα συζητήσουμε άλλα πράγματα. Ακριβώς. Αυτό που καθημερινά εισπράττω από τους μικρούς, μεσαίους, μεγαλύτερους επιχειρηματίες εδώ και πολλά χρόνια, από την πρώτη στιγμή δηλαδή που εξελέγει η σημερινή κυβέρνηση, και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ζητούσαν διαρκώς εκλογές. Αυτό που όλοι τόνιζαν ήταν σταματήστε τις εκλογές ανά 6 μήνες. Αυτό που γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η αγορά θέλει σταθερότητα. Η αγορά πλέον έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και αυτό πρέπει να περάσει στους συμπολίτες μας. Πλέον η χώρα γυρίζει σελίδα. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Και οι πλέον δύσπιστοι. Λοιπόν, πριν πάμε στις μεγάλες ιδέες και στις μεγάλες εικόνες και στα πολύ σοβαρά μηνύματα που εξέπεμψε η Θεσσαλονίκη και συνεχίζει να εκπέμπει, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη ο εκθεσιακός χώρος εκεί και οι εκθέτες, τιμόμενη χώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη φορά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Πρωθυπουργός, αυτή η κυβέρνηση, διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα. Δεν λέω μόνο για τον Αμερικανό πρέσβη, τον Τζέφρι Πάιατ που ήταν πάνω, που μαζί με τον Πρωθυπουργό περπάτησε τα περίπτερα. Μιλάω συνολικά για τον τρόπο που αυτή η κυβέρνηση χειρίζεται τα ανατοϊκά ζητήματα και όχι μόνο. Θα το αφήσουμε αυτό όμως για το τέλος, γιατί θέλω να συζητήσουμε πρώτα αυτά που αφορούν τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες. Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο τουλάχιστον για τους μισθούς. Ο Πρωθυπουργός είχε πει πριν την Πανελλήνια Έκθεση, την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το είπε και στο Βήμα, ότι πάμε σε στοχευμένες αυξήσεις των μισθών. Του κατώτατου και του υποκατώτατου μισθού, όπως είπε. Τι πρέπει να περιμένει πρακτικά ο κόσμος. Και τόνισε επίσης ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν με κοινωνική συνένεση. Πρέπει να ομονοήσουμε, πρέπει να συζητήσουμε, πρέπει να συμφωνήσουμε. Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, ο στόχος της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρος και θα επιτευχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρέπει να περάσει όμως μέσα από τη διαδικασία της συνεννόησης. Γιατί δυστυχώς ένα πράγμα που έμεινε από τα χρόνια της κρίσης είναι όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις,
εξελίξεις, μια ατμόσφαιρα η οποία έχει δυναμητιστεί υπερβολικά. Λοιπόν, πάμε στους μισθούς, τι θα γίνει? Είναι ξεκάθαρο ότι από αρχές του έτους θα υπάρξει κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα μας τα πείτε σε νούμερα αυτά για να τα ξέρει ο κόσμος, γιατί ακούμε όλο ορολογίες. Ναι, η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, να θυμίσουμε ότι ο υποκατώτατος μισθός ήταν μια εφεύρεση προηγούμενων κυβερνήσεων και εφαρμόστηκε τα χρόνια των μνημονίων. Εν τέλει δεν απέδωσε και το είδαμε εκ των πραγμάτων. Εκτινάχθηκε η ανεργία, οι νέοι άνθρωποι ξεκίνησαν από το 10 και μετά να φεύγουν για το εξωτερικό, μέτρο αποτυχημένο. Δεσμεύθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι θα καταργηθεί και θα έχουμε αντίστοιχα και παράλληλα την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ναι. Το ποσό, δεν μπορώ να πω εγώ αν θα είναι 130-50 ευρώ. Αυτό που τόνισα και τονίστηκε και στην ομιλία, είναι ότι θα προκύψει μετά από συζήτηση με όλους τους εταίρους που εμπλέκονται. Είναι ένα αίτημα δίκαιο και είναι ένα αίτημα το οποίο θα βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Είδαμε και το νιώσανε και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες ότι με την τρομερή μείωση του κατώτατου μισθού, εν τέλει το πρόβλημα μετακυλίστηκε και στις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Άρα θα έχει διπλό όφελος. Και ο εργαζόμενος, σε μια επιχείρηση, ο ιδιωτικός υπάλληλος θα δει τα χρήματα που λαμβάνει. Αυτή η αύξηση, αν τελικά επιτευχθεί, κύριε Σαρακιώτη, θα γίνει σταδιακά? Θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί, δηλαδή, να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Σε δόσεις. Δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Αρχές του 19 θα υπάρξει η πρώτη αύξηση και θεωρώ ότι τους 4 αυτούς μήνες που έθεσε ως όριο ανώτερο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα υπάρξει και το χρονοδιάγραμμα για τις περαιτέρω αυξήσεις. Γιατί αντιλαμβάνεστε και το έχουμε συζητήσει και πάλι, κύριε Στεριόπουλε, εδώ μαζί, ότι αν αποφασιστεί στα τέλη Γενάρη του 2019 μία αύξηση της τάξης των 200 ευρώ, σκεφτείτε που θα βρεθεί μια επιχείρηση η οποία έχει, δεν λέω 100-200, που έχει 10 εργαζομένους, να πρέπει να πληρώσει τον επόμενο μήνα ένα πολύ σημαντικά υψηλότερο ποσό. Θα πρέπει να γίνει σταδιακά, προκειμένου να φτάσουμε και πάλι σε κατώτατο μισθό. Να μείνουμε στα εργασιακά, συλλογικές συμβάσεις. Ήδη ξεκινήσανε, υπεγράφησαν την προηγούμενη εβδομάδα 4 κλαδικές, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα άμεσο την αύξηση 75.000 εργαζομένους και το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε πλέον τη δυνατότητα, γιατί να θυμίσουμε ότι από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, στο πρώτο και δεύτερο μνημόνιο μάλλον, υπήρξε η δέσμευση να μην υπάρχει καμία επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, να μην αλλάξει οτιδήποτε σε αυτόν τον τομέα προς τα θετικά, υπέρ δηλαδή των εργαζομένων. Είναι μια δέσμευση η οποία ξεκίνησε να υλοποιείται και το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί εστίασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο θέμα της εργασίας, γιατί θεωρώ ότι είναι το πρώτο και κυριότερο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν αφορά όμως όλα τα μήκη και πλάτη το μέτρο αυτό, οι συλλογικές συμβάσεις. Αφορά ένα πολύ μεγάλο μέρος δηλαδή των εργαζομένων. Δηλαδή υπάρχουν θυγατρικές εταιρείες, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν το εφαρμόζουν, το αντιλαμβάνεστε? Βεβαίως, σας λέω και πάλι ότι υπήρξε ανάλυση του Έλληνα Πρωθυπουργού για όλους τους τομείς. Υπήρξε, ξεδιπλώθηκε το σχέδιο. Ξεκινάμε σε από εκεί, όλους κύριε Σαρακιώτη, γιατί τομείς. Αυτό που ψάχνει ο κόσμος μετά το μνημόνιο είναι δουλειές. Βεβαίως. Είναι το πρώτο. Όταν η ανεργία από το 7-8% εκτοξεύθηκε το 2014 στο 2027. Δεν θέλω να λέμε τώρα όμως για την ανεργία. Την εργασία. Η ανεργία 7-8 μονάδες. Εργασία και καλά αμοιβόμενη ανεργία. Η ανεργία στη χώρα έπεσε 7-8 μονάδες και το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί οι άνθρωποι της δικής μας ηλικίας που ήταν στο Ταμείο Ανεργίας έφυγαν, πήγαν στο εξωτερικό. Όχι, δεν υπάρχει εκ των πραγμάτων. Δεν λέω ότι είναι αυτός ο βασικός παράγοντας. Δεν υπάρχει. Αλλά αυτός που ήταν πριν στο Ταμείο Ανεργίας και δεν είναι τώρα, δεν σημαίνει ότι βρήκε δουλειά. Όχι, υπάρχουν τα τελευταία 3 χρόνια, από τα επίσημα στοιχεία, δημιουργήθηκαν 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος. Είναι ξεκάθαρο ότι πώς είναι οι έφυγαν στο εξωτερικό, ξέρουμε. Αυτές οι νέες θέσεις εργασίας. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, δηλαδή το να παράγουμε εμείς επιστήμονες. Ξέρετε καλύτερα από μένα, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι εδώ η ελληνική οικογένεια έχει στο μυαλό της να σπουδάσει το παιδί της. Βεβαίως. Και επενδύει στα παιδιά της. Πού θα δουλεύει? Τα τελευταία χρόνια επένδυε. Πού δουλεύει? Και γι' αυτό, επειδή σας λέω. Παράγουμε επιστήμονα και τον δίνουμε έτοιμο στο εξωτερικό. Εσείς κάνετε μια τεράστια προσπάθεια να αλλάξει αυτό ως κυβέρνηση. Το καταλαβαίνουμε και έχετε και σκοπό να τους φέρετε πίσω.
Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι εσείς βγάλατε τη χώρα από το μνημόνιο. Πρέπει να τους φέρετε πίσω όμως. Ακριβώς. Το ανέφερε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχουν επιπρόσθετα κίνητρα για νέους επιστήμονες οι οποίοι αποχώρησαν στο εξωτερικό προκειμένου να επιστρέψουν στη χώρα. Το ανέφερε και αυτό στην ομιλία του. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα και από 1η-1η 2019 θα υλοποιηθεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για επιστήμονες, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, μέχρι το ποσό εισοδήματα μάλλον από 7.000 ευρώ και πάνω και θα φτάσει στο κατώτατο για το επικουρικό. Μείωση ένθια, άρα κύριε Σαραγιώτη. Να ολοκληρώσω αυτό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα το νιώσει ο κάθε νέος και παλαιότερος επιστήμονας, γιατί ανέφερα τις κατηγορίες τις οποίες περιλαμβάνονται. Ναι, 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 ναι. Και το χαιρέτησε ήδη από την επόμενη μέρα κιόλας ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου. Να προλάβουμε, είναι πολλά. Μείωση έμφυα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα γίνει σε δύο στάδια, από 1η-1η του 2019 και το δεύτερο θα είναι 1η-1η του 2020. Κατά 50% αφορά, σχεδόν. Κατά 50% για τα χαμηλά εισοδήματα, για τους ανθρώπους συμπολίτες με χαμηλή περιουσία, αγγίζει 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και εν τέλει το 20% μεσοσταθμικά θα φτάσει στο 30%. Είναι και αυτό ένα άκρος θετικό, γιατί να θυμίσουμε ότι από τότε που επευλήθη ο ένφια είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που θέτουν όλοι οι συμπολίτες. Μείωση του ένφια, μη περικοπή των συντάξεων, είναι κάτι το οποίο το ακούμε διαρκώς. Η μείωση του ΦΠΑ δεν προβλέπεται να γίνει άμεσα. Υπάρχει στο σχεδιασμό της κυβέρνησης και θα ξεκινήσει από το 2021. Για να τονίσω ότι και πάλι, επειδή μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, ότι ό,τι ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι μελετημένο, έχουν γίνει οι αντίστοιχες συζητήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου ό,τι έχει υποθεί να εφαρμοστεί άμεσα την επόμενη μέρα. Κατάργηση επιτιδεύματος αγροτών. Ακριβώς. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα, η κατάργηση του φόρου επιτιδεύματος των αγροτών οι οποίοι συνεταιρίζονται. Και είναι και ένα μήνυμα για το πού πρέπει να πάει ο αγροτικός κόσμος. Η κάθε κυβέρνηση συνεργάσουμε πρέπει να χαράσει άλλους για να μπορέσεις να γλιτώσεις. Δηλαδή. Ακριβώς. Πρέπει να χαράσει πολιτική. Τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία 3 χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μεμονωμένος αγρότης. Η λύση είναι μία. Καλός ή κακός, η λύση είναι μία. Οι συνεδρισμοί. Εγώ αντιλαμβάνομαι το κακό προηγούμενο, ειδικά και στην περιοχή της Φθιώτιδας, το κακό προηγούμενο και αυτά που έχουν πάθει οι αγρότες και οι νέοι αγρότες, βλέποντας αυτά που περνούσαν οι γονείς τους, βλέπουν με επιφύλαξη το μοντέλο των συνεταιρισμών. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, θα έλεγα εγώ, αυτή είναι η μόνη λύση. Μα είναι το μοντέλο που δουλεύει παγκοσμίως, όχι πανευρωπαϊκά. Ακριβώς. Η χώρα μας δυστυχώς έχει αποτελέσει. Απλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε με το σωστό τρόπο. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, δίνοντας αυτό το μήνυμα και δίνοντας κίνητρα, γιατί έτσι θα μπορέσει να συνεταιριστεί και θα στραφεί στο συνεταιρισμό ο μεμονωμένος αγρότης. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο αυτή η κατάργηση αυτού του φόρου και το έχει ανάγκη ο αγροτικός κόσμος και πρέπει να στραφούμε στα μοντέλα των συνεταιρισμών. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην περίφημη μείωση των συντάξεων. Έλληνας... Από 1η-1η 2019. Ναι. Αυτό που όλοι έλεγε... τον ακούσαμε τον κύριο, ναι, Τσίπρα να λέει το τι σκέφτεται ο ίδιος να κάνει. Τι λέτε εσείς? Θεωρώ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός άκρος ρεαλιστικά τόνισε πώς θα συνεχίσει να χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου η κυβέρνηση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρακτικά θα μιλήσουμε. Η σύνταξη του Γενάρη θα πειραχτεί. Θα ξέρουμε τον Οκτώβριο. Όταν, όπως όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και η χώρα μας καταθέσει τον προϋπολογισμό και θα υπάρξει, ήδη έχει ξεκινήσει συζήτηση με τους Ευρωπαίους εταίρους και αποδεικνύεται και θα αποδείξουμε στον διάλογο που θα γίνει ότι για την επίτευξη των στόχων του 3,5% δεν χρειάζεται να ληφθεί αυτό το βαρύ μέτρο. Θεωρώ ότι έχουμε πλέον όλα τα στοιχεία είναι υπέρ μας, θα επιτευχθεί ο στόχος, ήδη τον έχουμε ξεπεράσει από ό,τι φαίνεται, θα επιτευχθεί ο στόχος και δεν θα χρειαστεί από 1η-1η 2019 να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Αλλά περιμένουμε
1,5 μήνα. Το κάνετε, δεν να περιμένουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Ο προϋπολογισμός. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα περιμένουμε. Εάν όμως αυτό συμβεί, δεν σημαίνει ότι όπου έχει μπει υπογραφή μπορεί υπό συνθήκες να αναιρεθεί. Δεν θα αναφερθώ σε δηλώσεις Ελλήνων στελεχών. Όχι. Θα αναφερθώ σε δηλώσεις Ευρωπαίων. Λέω ότι υπό συνθήκες, δηλαδή αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, αυτό λέω. Ακριβώς. Μπορούμε να άρουμε και άλλα μέτρα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε και το τόνισε πολλές φορές αναλύοντας το σχέδιο των επόμενων ετών, είτε για μέτρα τα οποία θα ληφθούν άμεσα εντός του 18 ή από αρχές του 19 ή για μέτρα τα οποία θα ληφθούν αργότερα, πάντα για θετικά μέτρα, ότι αυτό είναι το έλασο, το λιγότερο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε. Εφόσον υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος, θα ληφθούν και άλλα μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και του οικονομικού κλίματος. Ξεκαθάρισε ότι αυτά τα οποία ανέπτυξε είναι αυτά τα οποία μπορούμε με τις σημερινές συνθήκες και με τις σημερινές προβλέψεις να επιτύχουμε και να επιστρέψουμε στην ελληνική κοινωνία. Για οτιδήποτε καλύτερο έδειξε και τα προηγούμενα χρόνια, και το Δεκέμβρη του 17 και το Δεκέμβρη του 16, ότι ό,τι παραπάνω επιστρέφεται στην ελληνική κοινωνία και επιστρέφεται στην τσέπη των Ελλήνων πολιτών. Εισπράξατε αναπτυξιακό σχεδιασμό από αυτά που ακούσατε εσείς επί του πρακτέου όμως, όχι πάλι στο χαρτί, πώς λέμε, κάνουμε σχέδια στο χαρτί, αλλά όχι, δεν τα εφαρμόζουμε. Σε κανένα χαρτί. Ούτως ή άλλως, κύριε Στεργιόπουλε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα και τόνισε ότι υπήρχε ένα χρέος το οποίο δημιουργήθηκε και ξέρουμε πολύ καλά πώς δημιουργήθηκε και από ποιους δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο είναι ρυθμισμένο πλέον και βιώσιμο μέχρι το 2031. Υπάρχουν για 6 συνεχόμενα τρίμηνα η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ανάπτυξη. Δηλαδή έθεσε την βάση προκειμένου να προχωρήσει η επίτευξη των στόχων. Επειδή θα συνδέσω την αρχική σας τοποθέτηση με την παρουσία της Αμερικής ως τιμόμενη χώρα και την παρουσία του Υπουργού Εμπορίων με αυτό που μου αναφέρατε. Παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση που είχε ο κύριος Ρος, ο Υπουργός Εμπορίου της Αμερικής, με τον κύριο Ραγασάκη. Ο κύριος Ρος ήρθε πολύ ενημερωμένος και δεν έγινε μια συζήτηση εθιμοτυπική, όπως πολλές φορές γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Για δώστε μας ένα παράδειγμα. Εστίασε, δηλαδή, τι εννοείτε. Και, να σας πω, εστίασε και ρωτούσε για ζητήματα τα οποία ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες και αποτελούν εμπόδια για την ανάπτυξη. Δηλαδή, αναφέρθηκε σε δασικούς χάρτες, αναφέρθηκε στο κτηματολόγιο. Είναι θέματα τα οποία έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση. Πρακτικά, δηλαδή, πού θα βοηθήσουν αυτά. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο για αναλυτικό για τον τηλεθεατή που δεν καταλαβαίνει. Ακριβώς. Άντε, θα γίνει ο δασικός χάρτης. Ναι. Τελείωσε ο δασικός χάρτης. Mm-hmm. Τελείωσε το κτηματολόγιο. Τελείωσε το περιουσιολόγιο. Πώς θα ωφεληθεί η οικογένεια αυτή από αυτό το σχεδιασμό? Να σας πω, κάθε επενδυτής που πηγαίνει σε μια χώρα να επενδύσει τα χρήματά του ερευνά αν υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση είναι να γνωρίζει αν η γη, τα 10% στρέμματα που θα αγοράσει, ποιος είναι ο χαρακτήρας της. Είναι δασικό, είναι του κυρίου Στεριόπουλου, είναι του κυρίου Παπαδόπουλου, τίνος είναι. Αυτό δυστυχώς μέχρι τώρα στη χώρα μας βασικό και από τις ελάχιστες. Και θα πρέπει να μπορεί να το κάνει αυτό από την έδρα της επιχείρησής του, έτσι. Να μπει ηλεκτρονικά μέσα και να έχει τα στοιχεία στη διάθεσή του. Ακριβώς. Γι' αυτό τονίζουμε και πάλι και δίνουμε σημασία στην ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και την ολοκλήρωση μέχρι το 2001 του Εθνικού Κτηματολογίου. Είναι το Α και το Ω. Είναι η βάση. Και εν συνεχεία έρχονται ζητήματα απονομής της δικαιοσύνης. Ναι. Γιατί κάθε επιχείρηση είναι ζητήματα τα οποία εξετάζει. Αν έχει μία αντιδικία, δεν μπορεί να περιμένει 15 ή 20 χρόνια να ολοκληρωθεί αυτή. Γιατί υπάρχουν ζητήματα ισολογισμών, στα οποία θα πρέπει να αποτιμηθούν και τα δικαστικά ανοιχτά μέτωπα που έχουν. Και εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξουν, ήδη έχουν γίνει ενέργειες για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, θα υπάρξει και στοχευμένη ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού των δικαστηρίων, προκειμένου να
να αποδίδεται η δικαιοσύνη σε ταχύτερους αριθμούς. Καλά, έχετε ψηφίσει και τη διαμεσολάβηση. Από 17 Οκτωβρίου ξεκινάει και η διαμεσολάβηση. Διαμεσολάβηση, έχουμε ένα, ψηφίστηκε ένα μέτρο για τα συνενετικά διαζύγια, τα οποία έχει αποσυμφορήσει. Καλά, το διαζύγιο δεν είναι ανάπτυξη στη χώρα. Όχι, αλλά η διαμεσολάβηση για να λυθούν διαφορές που υπάρχουν και καθυστερούν στην ελληνική δικαιοσύνη. Ξέρετε πώς λειτουργούν και πώς λειτουργούσαν τα ελληνικά δικαστήρια. Αναλαμβάνει ένας δικαστής να εκδώσει 100 αποφάσεις. Όταν από αυτές τις 100 αποφάσεις είναι 50 συνενετικά διαζύγια, τα οποία έχουν πολύ μικρή χρονική... Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Πολύ μικρός χρόνος για να τα παραδώσει. Αντιλαμβάνεσαι ότι παρουσιάζει ότι έχει εκδώσει 100 αποφάσεις, ναι, τον οποίο έχει να ασχοληθεί... για τις 50 θέλει μία ώρα και μόνο. Όταν αυτό το αντικείμενο φεύγει δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει πολλή δουλειά. Ακριβώς. Πρέπει να ασχοληθεί με όλες αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες καθυστερούν και παίρνουν δεκαετίες προκειμένου λοιπόν, να τελεσυνδικήσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία του αμερικανικού παράγοντα, ο οποίος, επαναλαμβάνομαι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η τιμόμενη χώρα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι ακόμη. Η έκθεση είναι σε εξέλιξη. Ποιο είναι το μήνυμα που περνάνε οι Αμερικανοί σε εμάς αυτή την περίοδο, κύριε Σαρακιώτη? Το μήνυμα είναι ότι η χώρα μας είναι, είναι η πιο σταθερή δύναμη αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η χώρα μας είναι μια ευκαιρία για να επενδύσουν, είτε γιατί αντιλαμβάνεστε δεν είναι το μήνυμα, δεν περνάει το μήνυμα μόνο στους Αμερικανούς επενδυτές. Όταν ο Υπουργός Εμπορίου... Τη στιγμή που η Αμερική το κάνει αυτό, ο Υπουργός Εμπορίου είναι ένας επιχειρηματίας δισεκατομμυρίουχος. Δεν είναι κάποιος υπάλληλος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο ίδιος επιχειρηματίας και πολύ επιτυχημένος. Όταν περνάει αυτό το μήνυμα, αντιλαμβάνεστε πώς ακούγεται στα αυτιά των υποψήφιων επενδυτών. Όταν λέει ότι σε αυτή τη χώρα μπορεί κάποιος να επενδύσει πλέον, όταν λέει ότι η χώρα έχει ανακάμψει, όταν τονίζει ότι η Αμερική θα σταθεί δίπλα στην Ελλάδα για τα επόμενα βήματα, ακούγεται σαν μελωδία στα αυτιά των επενδυτών. Τι έχετε των κάνει επενδυτών. Τόσο καλά σαν κυβέρνηση και σας αγαπάνε οι Αμερικανοί τόσο πολύ? Πρώτα απ' όλα, το γεγονός και μόνο ότι παραλάβαμε μια χώρα εκτροχιασμένη, χρεοκοπημένη και καταφέραμε την 21η Αυγούστου να τη βγάλουμε από τα μνημόνια είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, από μόνο του συνιστά μια επιτυχία. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχει σταθεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών εξαιρετικά και έχει βελτιώσει πολύ τις σχέσεις με χώρες της περιοχής. Να θυμίσουμε τις συνεργασίες στον ενεργειακό τομέα με την Κύπρο και το Ισραήλ, με την Αίγυπτο. Είναι κινήσεις οι οποίες μπορεί να μην αφορούν την καθημερινότητά μας, αλλά δείχνουν ότι η χώρα πλέον γίνεται ένας ισχυρός παίκτης. Αυτά που έχασε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ή που μάλλον πολλά δεν τα είχε ποτέ, πλέον αρχίζει και τα κατακτά. Η χώρα αποκτά δύναμη, αποκτά φωνή. Ανήκομενοι στη Δύση λοιπόν, επισήμως και για την κυβέρνηση τη δική σας, κύριε Σταρακιώτη, όχι ότι δεν ανήκαμε πριν, αλλά είχε μια διαφορετική, έτσι, πώς να το πω, περιγραφή προς τα έξω η κυβέρνηση δική σας σε σχέση με αυτό το θέμα. Πλέον φαίνεται ότι είναι μια δύναμη που επιλέγεται από τους νατοϊκούς και θέλω να πάμε και στη Συμφωνία των Πρεσπών πριν κλείσουμε, διότι δεν είναι μόνο ότι η κυβέρνηση, τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πει ότι θα ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών όταν περάσει, είναι ότι υπάρχει και η απειλή να σας ρίξει ο συνεργάτης, ο κύριος Καμένος. Επειδή αναφέρατε στην αρχή της τοποθέτησης... Απάντησε βέβαια κύριος Τσίπρας και σε αυτό, στην ερώτηση που του έγινε... Κύριε Στεριόπουλε, και επειδή έχουν ακουστεί πολλά για τις σχέσεις και για το γιατί στηρίζουν οι Αμερικάνοι αυτή την προσπάθεια, θεωρώ ότι κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να συμμαχεί με τον οποιοδήποτε όταν υπάρχουν ωφέλη για τη χώρα και για τους Έλληνες πολίτες. Εφόσον η συμμαχία και οι καλές σχέσεις με την Αμερική, τη Ρωσία έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας ή της οικονομικής κατάστασης,
σας θεωρώ απαραίτητο την συνεργασία αυτή. Και το λέω ως γενικό σχόλιο, όχι μόνο για την σημερινή κυβέρνηση. Εργαζόμαστε για το καλό των Ελλήνων, ούτε των Αμερικάνων, ούτε των Ρώσων, ούτε των Ευρωπαίων. Υπήρξε μια αναλυτική καταγραφή των προβλημάτων της επικράτειας με τα περιφερειακά συνέδρια από τη χώρα και είδαμε τμήματα αυτής της καταγραφής να αναλύονται και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Δηλαδή να έχει εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Μίλησε τοπικά για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, καλά έκανε και ήταν η έκθεση. Έτσι. Προφανώς έχει εικόνα και για τα υπόλοιπα. Εμείς εδώ τι κάνουμε? Βεβαίως θα σας πω και γι' αυτό. Βεβαίως σε κάθε διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης όλοι οφείλουν να κάνουν μια μνήμα για την πόλη που διοργανώνει αυτή την έκθεση. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στάθηκε και στα όσα γίνονται. Το είπαμε αφορμή για να μάθουμε τι γίνεται σε εμάς. Κύριε Στεριόπουλε, ένα από τα ανέκδοτα τα οποία υπήρχαν και σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Θεσσαλονίκη ήταν το περίφημο μετρό της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε ότι το 2020 θα υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο έργο το οποίο είχε γίνει ανέκδοτο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν φτάσει οι εργασίες. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο το πώς το ασημένιο βέλος διανύει την απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε 3,5 ώρες. Που περνάει από εμάς αυτό το ασημένιο βέλος. Το ασημένιο βέλος, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής που δεν γνωρίζει τι είναι, είναι το καινούργιο τρένο. Το οποίο θα μπει σε λειτουργία προκειμένου να γίνεται με ηλεκτροκίνηση η μετακίνηση από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη σε μόλις 3 ώρες και 20 λεπτά. Και μου έκανε εντύπωση γιατί στάθηκαν σε αυτό πολύ περισσότερο άνθρωποι γνωστοί, φίλοι, οι άνθρωποι που συζήτησα μαζί τους αυτές τις 2 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν το πρώτο θέμα. Οι ταχύτητες στις μεταφορές και ειδικά όταν μιλάμε για μετακινήσεις, το να συνδέσεις το λιμάνι του Πειραιά με τα Βαλκάνια σε αυτούς τους άξονες, τους ανέλησε ο Πρωθυπουργός. Είναι πολύ σημαντικό για να θες να έχεις ανάπτυξη από όλους τους άξονες και τους οδικούς και το σιδηρόδρομο. Δεν ξέρω με τα αεροδρόμια τι κάνουμε. Ακριβώς. Μιας και τα παραχωρήσαμε. Αλλά εκεί που πρέπει. Δείχνουμε ότι είμαστε εκεί. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Δεν είναι μαγική εικόνα πλέον, έτσι. Μαγική εικόνα δεν είναι, γιατί θα το δούμε στις ράγες. Η περιοχή μας ούτως ή άλλως. Αυτές τις μέρες γίνεται το τεστ, έτσι. Την περνά. Οκτώβριο θα ξεκινήσουν τα τεστ. Υπάρχουν, γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί είχε έρθει και ο κύριος Σπίρτζης. Ναι. Έχει έρθει πολλές φορές να επιθεωρήσει τα έργα στην ΕΚΑΡΑ, στην γέφυρα που είχαν υπάρξει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα κάποια προβλήματα. Ναι. Ο κόσμος τον Οκτώβριο, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, τον Οκτώβριο σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα γίνουν τα τεστ και από την αρχή του 2019 θα μπει το ασημένιο βέλος, όπως αναφέρατε, σε λειτουργία και θα γίνεται αυτό το ταξίδι σε πολύ μικρό χρονικό πολύ σημαντικά, διάστημα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Θέλω κλείνοντας να μου πείτε εάν έχετε από αυτή την τελευταία παρουσία του Πρωθυπουργού, την παρουσία του στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, αντιλαμβάνεστε πολιτικά, το πολιτικό σας ένστικτο σας λέει ότι οι εκλογές θα είναι πότε, κύριε Σαρακιώτη? Θεωρώ ότι πριν το Μάιο δεν μπορούν να γίνουν οι εκλογές. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε και θεωρώ και εγώ θετικό να ολοκληρωθεί η τετραετία, προκειμένου να μην υπάρξει καμία επιπρόσθετη αναταραχή στην αγορά και προκειμένου να υλοποιηθούν όλα όσα τόνισε στην ομιλία του. Πριν το Μάιο θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνουν οι εκλογές. Αλλά μιας και αύριο ξεκινά τα σχολεία, κύριε Στεριόπουλο, και αφού ευχηθώ και εγώ στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς ακόμη καλή σχολική χρονιά και καλή επιτυχία στους στόχους τους, να αναφέρουμε και τα αυτονόητα, ότι για πρώτη φορά φέτος είχαμε την πρόσληψη πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 19.000 εκπαιδευτικών. Θα ανοίξουν τα σχολεία με βιβλία, να έχουν βιβλία οι μαθητές και όχι φωτοτυπίες, γιατί ως παλιός δημοσιογράφος και έμπειρος θυμάστε όλα τα προηγούμενα χρόνια τι προβλήματα έχουμε, να κάνετε ρεπορτάζ Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Δημήτριο, πριν από 5 μέρες μας τα είπε όλα αναλυτικά. Να έχουμε Οκτώβριο ακόμα και Νοέμβριο και ελλείψεις. Όσοι έκτακτοι χρειάζεται να προσληφθούν με προτεραιότητα στην ειδική αγωγή. Ειδική αγωγή. Είναι πολύ σημαντικό επίσης αυτό. Είναι ένα μήνυμα, όχι ότι θα καθυστερήσουν οι άλλοι. Έτσι, με προτεραιότητα εκεί, νομίζω ότι όλα θα είναι εντάξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο, κύριε Σαρακιώτη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.